Την χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω έναν κατ' εμέ εξαίρετο οικονομολόγο, τον Δημήτρη τον Καζάκη, Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Καλώς ήρθατε, κύριε Καζάκη. Φυσικά, καλώς. Η παρουσία σας δεν θα είναι μόνο στη Ρόδα, από ό,τι ξέρω, θα επισκεφτείτε ναι, και, την και τα υπόλοιπα νησιά. Και την Κάλυμνο και την Ίσυρο. Αυτή τη φορά αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Δημήτρης ο Καζάκης, κυρίες και κύριοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το ξεκίνημα της μνημονιακής, να το πω έτσι, περίοδου, και με αρθρογραφία και με δημόσιες παρεμβάσεις και ως επικεφαλής του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, κάνει τον αγώνα του λέγοντας πράγματα τα οποία είναι για κάποιους αιρετικά, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Καζάκη, ότι πρόκειται για πράγματα που τα συναντάμε πλέον μπροστά μας. Ναι, τώρα πλέον αποτελούν ένα δεδομένο για την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο σε σχέση με την ανάλυση και την κατανόηση του προβλήματος, όσο και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε εναλλακτικές. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμη και άνθρωποι που ήταν, πώς να το πούμε, πιστοί οπαδοί του ευρώ, έχουν αλλάξει απόψεις. Δηλαδή, σου λέει, εντάξει, μετά από 7 χρόνια καταστροφή, κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, ένας από τους οικονομολόγους που είχαμε διασταυρώσει τα ξύφη μας πολλές φορές, ο κύριος Χιόνης, τώρα πλέον έχει αλλά και άποψη. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, δεν είναι και το θέμα μας. Απλά είναι το αυτονόητο. Ρε παιδί μου, δεν βγαίνει, τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εκτός και αν πάρουμε την απόφαση ότι αυτός ο τόπος πρέπει να ισοπεδωθεί. Μάλιστα. Ο κύριος Καζάκης, να πω για όσους πρώτη φορά τον ακούτε, που νομίζω ότι είναι σπάνιο αυτό, καθώς τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια των μνημονίων ήταν συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι το 2014. Μετά αποκλειστήκατε, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να είμαστε από τα λίγα μέσα ενημέρωσης που σας φιλοξενούν. Τώρα πια ναι. Μόνο λίγα, κάποια περιφερειακά. Εξ αρχής φώναζε για εθνικό νόμισμα, εξ αρχής φώναζε για το ότι η λύση δεν μπορεί να υπάρξει εντός μνημονίων. Και φυσικά είχατε προβλέψει, κύριε Καζάκη, ότι θα είναι συνεχές της ύφεσης στο ΕΚΡΕΜΕΣ, έτσι. Βέβαια, μιλούσατε για μια παλινδρόμηση, θυμάμαι τη φράση σας, μεταξύ λιτότητας και ύφεσης. Βέβαια, μόνιμα, πλέον έχουμε ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο, δεν υπάρχει οικονομία στον κόσμο που να έχει υποστεί τέτοια βαθιά ύφεση για τέτοιο προκεχώριο, για τόσα πολλά χρόνια. Το παραμύθι ότι τώρα πλέον, τέλος πάντων, θα πιάναμε ίσα βάρκα ίσα νερά, το 2016, έχουμε με τη δεύτερη προσωρινή εκτίμηση, δεν τα εκτιμώ ιδιαίτερα τα στοιχεία που βγάζει η Ελστάτ, μετά τον κύριο Γεωργίου έχει χαλάσει η Ελστάτ. Την ίδια άποψη έχω και εγώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, η δεύτερη προσωρινή εκτίμηση για το ΑΕΠ δείχνει 1,8% ύφεση. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Για μένα οι διαθροτικοί δείχτες είναι πιο δύσκολοι, όπως είναι όπως για παράδειγμα είναι ο δείκτης των επενδύσεων. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε. Να συνδεθούμε με τον Κλεάθη Λοΐζο που έχει ξεκινήσει την εκπομπή του στο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, στο ραδιόφωνο. Όπου εμφανιζόταν. Χθες ο κύριος Φούχτελ. Ο Κλεάθης Λοΐζος. Έγινε δεκτός στο Υπουργείο Οικονομικών στρώνοντάς του κόκκινο χαλί. Έχουμε συνδεθεί με την τηλεόραση και βλέπουμε εδώ τον κύριο Καζάκη και τον Δημήτρη και τον Ηλία Καραβόλια. Κύριε Καζάκη, καλώς ήλθατε. Είναι η χαρά μας που σας βλέπουμε και σας ακούμε. Καλώς σας βρήκα και βεβαίως τους τηλεθεατές σας. Τελικά τον Φούχτελ χθες τον υποδεχθήκαμε με κόκκινο χαλί, κύριε Καζάκη. Οποία τιμή. Μάλιστα, οι ελληνικές εφημερίδες τον είχαν με φωτογραφία την προσφορά ελληνικών προϊόντων από τα Lidl. Γιατί σε λίγο καιρό βεβαίως αυτός είναι προάγγελος. Διότι ο κύριος Φούχτελ, από ό,τι μας λέει, σε λίγο τα ελληνικά προϊόντα, δίθεν ελληνικά προϊόντα, θα τα βρίσκουμε μόνο στο Lidl. Γιατί δεν ξέρω κάποιος επαγγελματίας. Τι σχέση έχει ο Φούχτελ με τα Lidl? Είναι γερμανική εταιρεία. Ναι, είναι γερμανική, το ξέρουμε, αλλά δεν είναι η μόνη πολυεθνική. Ο κ. Καζάκης είπε για τα ελληνικά προϊόντα να ακούσουμε. Θα τα βρίσκουμε μόνο εκεί δηλαδή. Μόνο εκεί. Και γιατί? Βεβαίως, τώρα, τι ας πούμε ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο θα βρίσκουμε στα Lidl όταν το δίνουν 1,20 τη στιγμή που ο Έλληνας παραγωγός δεν μπορεί να το δώσει κάτω από 3,20 χωρίς ζημιά. Καταλαβαίνετε, χρησιμοποιημένες βαλβολίνες των Γερμανών που θα μας την πουλάνε για έξτρα παρθενό. Και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, μια και είπαμε για το Lidl. Το Lidl, η μητρική εταιρεία του Lidl στη Γερμανία, έχει 0 φορολογία. 0. Αυτό το πράγμα οι οικονομολόγοι το λένε προστασία της εταιρείας. Δηλαδή προστατεύει το γερμανικό δημόσιο, τη γερμανική κυβέρνηση, προστατεύει τις συγκεκριμένες εταιρείες για να μπορούν να έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και να μπαίνουν στις αγορές. Εμάς γιατί έχουμε τσακίσει εδώ πέρα τον επιχειρηματικό τομέα? Τον έχουμε τσακίσει και με τη νέα συμφωνία ακόμη χειρότερα. Μέχρι αύξηση ΦΠΑ προβλέπεται. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Καζάκη, πού πάει η κατάσταση? Κοιτάξτε,
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το επίπεδο επενδύσεων στην Ελλάδα. Το επίπεδο επενδύσεων στην Ελλάδα είναι στο επίπεδο της ιεμένης. Ιεμένης. Η Εμένη αυτή τη στιγμή, εκτός από τη χολέρα που έχει ξεσπάσει και σαρώνει εκεί πέρα λόγω της καταστροφής και του πολέμου που έχει δεχτεί από τη Σαουδική Αραβία, έχει το ίδιο επίπεδο επενδύσεων με την Ελλάδα. Τι ακριβώς μπορούμε να συγκρίνουμε μετά, δηλαδή τι άλλο να πούμε. Μα εδώ η κυβέρνηση, και τώρα πριν από λίγο έβλεπα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Τζανακόπουλο, όπως επίσης και την κυρία Χτσόγλου, στην τρελή χαρά, μια χαρά είμαστε, σου λέει. Η Ελλάδα πάβει να είναι σε επιτροπή από το 2019. Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές. Η Ελλάδα γίνεται παγκόσμιος πόλος έλξης. Η Ελλάδα, σου λέει, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν την Ελλάδα την οποία γνωρίζουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα μοιάζει ποτέ ποια είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά λένε. Άρα να τα πιάσουμε ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα είναι το παραμύθι βγαίνουμε στις αγορές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά το επιτόκιο που πληρώνουμε για τα δάνεια που μας δίνουν κυρίως οι Ευρωπαίοι βεβαίως, το Delta αυτή τη στιγμή δεν δίνει, εισπράττει από την ελληνική διαβίωση. Είναι στη μονάδα. Στο 2%, 1,5 με 2%. Γιατί είναι καλό να βγούμε στις αγορές για να πουλήσουμε τριετή ομόλογα με 5% επιτόκιο ή 4,80. Εγώ σας λέω και 4 στην καλύτερη περίπτωση. Και 4, ναι. Ναι. Γιατί είναι καλύτερο. Υπερδιπλάσιο, ας πούμε. Επιτόκιο. Γιατί. Γιατί. Βγήκαμε στις αγορές με το success story του κύριου Σαμαρά, αν ναι. θυμάστε. Το 14, Μάιο του 2014. Ναι. Πήραμε 5 δισεκατομμύρια με τριετή ομόλογα, μάλιστα. τα οποία τα πληρώνουμε τώρα. Ναι, ναι. Και ξέρετε πώς μας έχουν δυστυχήσει. 6,4 δις. Τα 5, 6,4. Με το δηλαδή, επιτόκιο. Και μιλάμε για επιτόκιο κάτω από το 5, θυμάμαι τώρα. 4,95 η απόδοση. Μετά του 2014, 2014. Η πρώτη φορά που είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε ότι αυτό είναι διέξοδος. Ναι, αλλά για να προτιμήσουμε το χαμηλό επιτόκιο που είναι κλιμακωτό, έτσι ξεκινάμε με 0,85 και φτάνει στο 1,2 παρακάτι αυτό που μας δίνουν αυτοί εδώ οι τρόικα. Πρέπει όμως να παίρνουμε, σου λέει, μέτρα, πρέπει να τσακίζουμε το φορολογούμενο, πρέπει να τσακίζουμε το συνταξιούχο και το καθεξής. Έχετε δίκιο. Αλλά για φανταστείτε τώρα να βγούμε στις αγορές, να πουλάμε τα τριετή με αυτούς τους όρους, στο βέλτιστο σενάριο, έτσι, γιατί κανείς δεν ξέρει αν θα παραμείνουν βεβαίως, το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πέστε μου εσείς ποιος θα αγοράσει σε ελεύθερη διπλωμασία ομόλογα, εάν δεν είναι υποκυδαιμονία η Ελλάδα. Άρα λοιπόν τι λέτε πάνω σε αυτό. Είναι λάθος δηλαδή αυτή η πρεμούρα, ας πούμε, των αγορών και αυτό το αφήγημα. Καταστροφή λέτε. Είναι πλήρες αδιέξοδο. Πλήρες. Είναι όπως οι τράπεζες. Δεν μπορεί να τις κλείσεις τις τράπεζες και μετά να πεις ότι τις ανοίγω από μια όμως ωραία πρωία και δεν τρέχει ναι. τίποτα. Από πού θα χρηματοδοτήσεις. Θα χρηματοδοτήσεις με τον Δημήτρη τον Καζάκη. Συγγνώμη τώρα γιατί μπορεί να σας έχω βγάλει και έξω από τα νερά. Όχι, και ο κύριος Καζάκης, και θέλω να ξανακουστεί αυτό από τον ίδιο, είναι της άποψης ότι αυτή η πτώση του κόστου δανεισμού των ομολόγων, αυτό το ράλι στι αποδόσει των ελληνικών ομολόγων, έχει, κύριε Καζάκη, σχέση και με μια εντό εισαγωγικών στημένη κατάσταση. Είναι στημένη. Μια βάντα, έτσι. Είναι στημένη, γιατί το λέγαμε χθε αυτό το πράγμα. Όλη η ιστορία που ξεκινάει με το 4,2 πρωτογενέ πλεόνασμα μέχρι έτσι. Το ράλι των ομολόγων είναι καθαρά στημένο μόνο και μόνο για να βγάλουν την Ελλάδα σε κάποια στιγμή, ίσως και πριν το τέλος του 2017, να τη βγάλει να δανειστεί στο εξωτερικό και να αρχίσουν να ζητοκραυγάζουν με κοινοπαρτικό δάνειο, με κοινοπαρτικό ομόλογο, δηλαδή στημένη ιστορία. Κοινοπαρτικό τι σημαίνει, λέω εγώ στο φίλο μου και αυτό στο φίλο του, ή μάλλον κάποιες τράπεζες. Private placement. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Όχι με δημόσια δημοπρασία και όπου καθίσει, γιατί εκεί πέρα μπορεί να παιχτούν πολύ άγρια παιχνίδια σε βάρος της χώρας και τότε να βλέπουμε τα επιτόκια στα 8 και 10. Άρα λοιπόν, μας λέτε, επειδή πολλά έχουμε να πούμε, πρέπει να είμαστε σύντομοι, συγγνώμη, μας λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι κακό πράγμα, αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια. Κακό συμβαίνει. Βέβαια. Από πού θα χρηματοδοτηθεί εν τη αυτή περίπτωση αυτή εδώ η χώρα. Ο μόνος τρόπος για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί χωρίς να συγκεντρώνεις χρέη είναι να κόβεις εσύ το νόμισμά σου. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξέρω εγώ, λέει κάτι άλλο επιστήμη και δεν το ξέρω. Και καταλήγουμε, λοιπόν τώρα στο στοιχείο του κυρίου Καζάκη, το οποίο ήθελα να το αφήσουμε για το τέλος. Γιατί έχουμε πολλά άλλα να πούμε. Δεν μου λέτε, αν δεχθούμε ότι αυτή την ώρα θα πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Εσείς δεν το λέτε, το λένε όμως, το λέει ο υπόλοιπος, ας πούμε, της πολιτικός κόσμος, πλην αριστεράς και κουκουέ και τα λοιπά. Όχι, το κουκουέ έχει προσχωρήσει τη λογική αυτή. Ότι? Ότι άμα βγω από το ευρώ θα είναι καταστροφή, άρα ό,τι άρα και το κουκουέ, νομίζω ότι ψιλοσκαρτάρισε πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, 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 ναι. Δεν έχετε άδικο. Δεν μιλά για νόμισμα, μιλά για... Δεν μιλάει κατά του ευρώ. Δεν μιλάει για το αυτονόητο. Δεν μιλάει για το αυτονόητο. Εν τη αυτή περιπτώσει λοιπόν, μέχρι να πάμε
στη δυνατότητα να έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται νόμισμα, να ασκήσεις νομισματική πολιτική, αν και δεν ξέρω τελικά αν το νόμισμα είναι αρκετό για να σου λύσει αυτού του είδους τα προβλήματα. Όχι, το έχουμε ξαναπεί. Ακριβώς. Αναγκαία συνθήκη, ναι. Αλλά όχι ικανή. Μέχρι να πάμε όμως εκεί, λέμε τώρα. Θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς εδώ οι οποίοι σήμερα μας χρηματοδοτούν. Αυτοί όμως εδώ πληροφορούμε και δεν θα ήθελα να το διασταυρώσουμε. Έχει βάση ότι έδωσαν την απελευθέρωση λόγω χάρη των απολύσεων που ήταν η σημαία αντίδρασης και αντίστασης του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο. Τελειώνουν τα εργασιακά στην Ελλάδα. Η συμφωνία είναι πακέτο. Δηλαδή το σύνολο των εργασιακών προβλέψεων που υπήρχαν μέχρι, όσοι, ό,τι είχε απομείνει από τις συμφωνίες καταλύεται. Δηλαδή ο Σαμαράς έδωσε 5% και αυτοί δίνουν 100%. Βεβαίως. Πλήρως. Πλήρες απελευθερώσει. Απλώς θα πρέπει να προειδοποιούμε, δηλαδή, μια επιχείρηση που θα απολύσει τους εργαζόμενους της και δεν διέρχεται μια τράπεζα, π.χ. η Alpha Bank, και λέει: απολύω 2.000 κόσμο γιατί μου κοστίζουν ακριβά, ξέρω εγώ, με παλιά μισθολόγια κτλ. Να προσλάβω καινούργιους με 5.80 μεικτά, ξέρω εγώ, ή 4.90. Και τους μπορεί να τους ανακοινώνει τρεις μήνες πριν και μετά τους απολύει στο σύνολο. Ναι. Το τρεις μήνες δεν το ξέρουμε. Η συμφωνία δεν αναφέρει υποθεσμία. Αν τώρα έρθει στον νόμο, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, ναι. Και αυτό το μάθαμε από γερμανική εφημερίδα, γιατί ακριβώς. Πήγε μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο για να ενημερωθούν οι Γερμανοί βουλευτές. Και δεν υπάρχει φιλότυπο, δεν υπάρχει τσίπα. Διαρροή ήταν. Διαρροή. Ναι. Και δεν υπάρχει τσίπα ως προς αυτό. Όχι, γιατί βλέπετε κανένα να κινείται. Εγώ δεν περίμενα από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Εγώ περίμενα από τους αγγελείς. Δηλαδή. Όταν αυτή τη στιγμή η συμφωνία, ένα μεγάλο κομμάτι της συμφωνίας είναι ότι τα ελληνικά δικαστήρια, ειδικά όσο αφορά το ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο, θα κινούνται πλέον με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι με βάση το ελληνικό δίκαιο, πέστε μου εσείς, γιατί δεν κινείται κάποιος αγγελέας. Ναι, αλλά για να. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αφασίας, ας πούμε, αποχαυνομένη πλήρως. Δεν έχει καταλάβει τι της έρχεται. Πώς δεν έχει καταλάβει, δηλαδή οι Έλληνες τι είναι, έχουν πρόβλημα. Και έπειτα πώς καταλάβαιναν πριν από 3 χρόνια και ήταν γεμάτες οι πλατείες και τώρα είναι άδειες οι πλατείες. Δηλαδή τι διαφορετικό υπάρχει. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά, ειδοποιώς διαφορά. Δηλαδή. Τότε διαμαρτύρονταν έχοντας την ψευδέστηση ότι αυτοί που ψήφιζαν θα, πώς να το πούμε, θα προσαρμοστούν στη διαμαρτυρία. Έστω με κάποιο τρόπο δεν θα έφερουν τα χειρότερα. Έτσι πίστευαν. Τώρα έχουν μάθει ότι εδώ πρέπει να έχει κηρυχτεί πόλεμος εναντίον της χώρας, εναντίον του ελληνικού λαού. Και ο στόχος είναι η εξόντωσή του. Άρα το θέμα μας είναι ή ξεμπερδεύουμε το καθεστώς ολόκληρο, και όχι με επιμέρους πολιτικές απλά, ή ξεμπερδεύεις με το καθεστώς ολόκληρο ή μένεις και σε τρώει. Πολύ απλά. Και ανοίγω μια παρένθεση λοιπόν, νομίζω πως έχει συνάφεια με αυτά που λέμε. Εσείς γιατί εξαφανιστήκατε από τα μέσα ενημέρωση, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν φωνές αντίδρασης πολλές αυτή την ώρα, ελάχιστες, με προεξάρχοντας τον Δημήτρη Καζάκη, ας πούμε. Γιατί εξαφανιστήκατε από τα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί δημοσιογράφοι που με βγάζανε ή που τέλος πάντων είχαμε κάποια σχέση, σε αυτό το επίπεδο. Στο επίπεδο δηλαδή. Συγγνώμη τώρα για το προσωπικό που, όχι. Που βάζω. Το έχω πει πολλές φορές. Όποιος με έχει ρωτήσει, είμαι καθαρός. Και ας με διαψεύσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μου είπανε καθαρά ότι υπήρξε εντολή. Μια σειρά πρόσωπα να μην ξαναβγούν στα mainstream που λέμε, στα κυρίως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμένα μου κάνει τη τιμή να με θεωρούν Πρίτανοι, δηλαδή είμαι κορυφαίος στη λίστα. Από κάτω είναι ο κύριος Κασίματος, ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς και μια σειρά άλλα προσωπικότητες οι οποίες τυχαίνει να μην συνάδουν με το κυρίαρχο παραμύθι. Και δεν κατάλαβα. Συμπράττουν δηλαδή αυτά τα βοθροκάναλα, όπως τα λέει ο κύριος Πολάκης και εν πολλής και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, συμπράττουν δηλαδή ουσιαστικά με αυτά εδώ. Από τη μια ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα κανάλια με πολεμούν και από την άλλη υπάρχει μια υπόγεια, ας πούμε, τσερασκώδικας. Με φαίνεται προφανώς τον πολεμούν γιατί τα δίνει στον κύριο Σαββίδη και στην οργανωμένη μαφία που εκπροσωπεί ο κύριος Σαββίδης. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Οργανωμένη μαφία είπατε. Οργανωμένη μαφία είπατε, άκουσα καλά. Πετε μου εσείς ποια είναι η οικονομική του επιφάνεια. Ποια είναι. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Σαββίδης, είναι όλοι αυτοί που έχουν τα κανάλια. Εναντίον τους εκκρεμούν κακουργηματικές διώξεις και ιστορίες. Πέστε μου τώρα, πού στον κόσμο μπορεί να αναλάβει κάποιος κανάλι μέσω μαζικής ενημέρωσης ψυχαγωγίας με ένα φάκελο ποινικό
πώς θα το πω, περίπου όσο η βιβλιοθήκη μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πού πάει, πού πάει αυτή η χώρα, γιατί έτσι όπως τα ακούω, όπου ακουμπάει κανείς, λερώνεται. Πού πάει αυτή η χώρα τελικά. Και με τραπεζικά στελέχη πλέον να είναι στα ποινικά εμπλεκόμενοι μετά από τις ενημέρωσεις. Λοιπόν, τελειώνει η χώρα. Η χώρα τελειώνει. Δηλαδή βγαίνει χθες απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, του ελεκτικού συνεδρίου, το ένα από τα τρία μεγάλα δικαστήρια, και σου λέει να επιστρέψουν. Άκουσον. Οι συμβασιούχοι που δούλεψαν, ξέρω εγώ, 5, 6, 10 μήνες, 12 μήνες, ένα χρόνο, να επιστρέψουν τα χρήματα. Γιατί καταστρατήγησαν οι πολιτικοί το Σύνταγμα. Κακώς δηλαδή έγινε ό,τι έγινε, και η δικαιοσύνη αντί να τα πάρει από τον Κατρούγκαλο και τον κάθε Κατρούγκαλο, τα ζητά τώρα από τον πεινασμένο Έλληνα που έχει. Δηλαδή θα τα πάρουν από το στομάχι του παιδιού του Έλληνα. Υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως. Στη συμφωνία όμως προβλέπεται η απόλυση μόνιμου προσωπικού του δημόσιου τομέα. Απόλυση μόνη. Απόλυση. Χώρια τη μονιμότητα, την κινητικότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε στις ομαδικές απολύσεις, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις εταιρείες, έχει να κάνει και με το δημόσιο. Δεν καταλάβατε. Ιδιωτικοποιείται το δημόσιο και σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δημόσιο στην Ελλάδα πλέον. Καταργείται. Για κάντε το λιανά αυτό, λοιπόν, γιατί αυτό είναι τώρα, εδώ είναι τώρα η παγίδα. Να καταλάβουμε. Με τη νέα συμφωνία. Οι ανεξάρτητες αρχές, κατά κύριο λόγο η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αλλά μαζί με τις υπόλοιπες, θα διοικούν το κράτος. Έτσι, όλες οι σχέσεις μέσα στο κράτος, δηλαδή η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων, ο τρόπος σε ποιες θέσεις θα βρίσκονται, πώς θα μετακινούνται, το καθεστώς κινητικότητας και όλα αυτά τα πράγματα, εντάσσονται σε αρμοδιότητες των ανεξάρτητων αρχών και παίρνουν ιδιωτικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Κύριε Καραβόλια, το ακούτε αυτό? Εγώ διαβάζω το Δημήτρη Κασάκη, να πω για τον κόσμο. Μπορεί να μην τον έχουν τα μέσα ενημέρωση. Διατηρεί ένα blog το οποίο σχεδόν καθημερινά, κύριε Κασάκη, από ό,τι βλέπω. Πώς θα το τελευταίο μήνα βλέπω ότι το ανανεώνεται καθημερινά, όπως και στο blog του ΕΠΑΜ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει ο άνθρωπος από το πρώτο μνημόνιο. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουν υπογράψει, θα τη δούμε βέβαια και στο νόμο, όπως θα την κατεβάσω σαν νόμο εκ Βερολίνου. Λοιπόν, προβλέπεται ότι τα δικαστήρια που θα χειρίζονται ζητήματα ιδιωτικού πτωχευτικού δικαίου, που αφορούν τους επαγγελματίες, αφορούν τα νοικοκυριά, αφορούν όλο τον κόσμο, πλέον θα δικάζουν με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι με βάση το δίκαιο της χώρας. Δεν μου λέτε τώρα, δεν υπάρχει δηλαδή ψυχή, δεν υπάρχει αίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δεν υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει, μισό λεπτό, δηλαδή ο Φίλης τώρα, ο Νίκος ο Φίλης, θα πάει στη Βουλή και θα πει ναι στην κατάργηση του νόμου του. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει με τον νόμο, με την εκπαίδευση και με την ιδιωτική παιδεία και όλα αυτά. Θα πάει τώρα και θα ψηφίσει, δηλαδή, κόντρα σε αυτό το οποίο. Στο οικοδόμημά του. Νομίζω ότι είναι λιγάκι ρητορικό το ερώτημα, διότι από ό,τι ξέρουμε το κάνουν κατά κόρο. Ναι, αυτή τη φορά θα πάει δηλαδή, θα είναι αυτόχειρας, δηλαδή θα βάλει τα δάχτυλά του στα μάτια του να τα βγάλει με την ψήφο του. Όπως μου έχουν πει κυβερνητικοί βουλευτές. Μου έχουν πει το εξής πράγμα. Εδώ δεν δικάστηκαν οι δοσύλλογοι της παλιάς κατοχής. Εμείς θα. Είναι ένα καλό επιχείρημα αυτό. Πολύ απλό. Θεωρούν ότι είναι ασφαλής. Επειδή έβλεπα λίγο νωρίτερα τον κύριο Βαρουφάκη, κύριε Καζάκη μου. Ναι. Για πείτε μας λίγα πράγματα για τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι καθαρός ο κύριος Βαρουφάκης? Είναι καλό το ότι έφυγε πλέον να απέχει από όλη την ιστορία? Ήτανε, να το πω έτσι, καθαρός ο ρόλος του όταν συμμετείχε τους πρώτους μήνες στην κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε στη διαπραγμάτευση? Θα ήθελα την άποψή σας. Καταρχάς υπάρχει η καταγγελία του James Galbraith εδώ, την οποία πρέπει να την πάρουμε σοβαρά υπόψη. Υπάρχει το βιβλίο του. Ο κύριος Galbraith είχε αυτοσυστηθεί ως φίλος του κύριου Βαρουφάκη και ο κύριος Βαρουφάκης τον έπαιρνε έτσι. Είπε για το βίο και την πολιτεία του κυρίου Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ προσωπικά τα φανταζόμουν, δεν είχα τέτοια σχέση όσο τα ξέρω. Και είπε πράγματα, έχει γράψει πράγματα τα οποία είναι κοφαντικά. Δηλαδή, έκανε εισηγήσεις εναλλακτικής στρατηγικής προς το Υπουργείο Οικονομικών. Συζητάμε αν είναι σωστές ή όχι, ή αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Αυτά δεν φεύγανε ποτέ από το Υπουργείο Οικονομικών να συζητηθούν σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου με ευθύνη του κυρίου Βαρουφάκη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
Υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή. Βάζει ένα ερώτημα και ο κύριος Γκάλμπρεϊθ. Εγώ έκανα εισήγηση μετά τον Μάιο, αφού είδα την κατάσταση των εκβιασμών στην Ευρωζώνη. Όχι εγώ, ο κύριος Γκάλμπρεϊθ το λέει στο βιβλίο του. Έκανα εισήγηση και έκανα μια μελέτη για το πώς μπορεί ομαλά να μεταβεί η χώρα γρήγορα από το ευρώ σε νέο νόμισμα. Όχι το διπλό, που τότε συζητάγαμε πολύ έντονα, ναι. Είχε βγει στη δημοσιότητα. Ναι, ναι. Πραγματικό εθνικό νόμισμα. Κάτι ανάλογο που είχα προτείνει και εγώ. Λοιπόν, συζητιέται η μελέτη, επειδή τη διάβασα, έχω επιμέρους διαφορές. Αλλά συζητιέται. Σε πρώτη φάση στέκεται. Ναι. Βεβαίως. Αυτό γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε. Γιατί δεν έγινε αντικείμενο του Υπουργικού Συμβουλίου έστω. Γιατί δεν το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Γιατί αν το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός και ο κ. Βαρουφάκης, τότε μας λέγανε ψέματα όλη αυτή που λέγανε ότι δεν έχουμε εναλλακτική. Δεν έχουμε εναλλακτική. Δεδομένου ότι ο Γκάλμπρεϊθ λέει ότι υπήρχε ομάδα, σκηνικό. Άρα λοιπόν. Ομάδα στο Υπουργείο μέσα. Έτσι, μπράβο. 5 ατόμων. Άρα λοιπόν. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ή ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κ. Βαρουφάκης, ή έκανε του κεφαλιού του. Ό,τι του γούσταρε, ό,τι του φαινόταν άρεστο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Αυτός δεν είναι προϊστάμενος του. Και εν πάση περιπτώσει δεν είδαμε να ολοκληρώνεται και το έργο του. Το άφησε στη μέση. Μη τελές. Οπότε δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Άνθρωπος που παίρνει, βεβαίως το έκανε αφού είχε φύγει από υπουργός. Τουλάχιστον αυτό λέει είναι η δημοσιότητα. Τότε με την συνομιλία που βγάλαν οι Εγγλέζοι στον αέρα με το ειδικό ίδρυμα του πρώην Υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας, του Lee Major, ο οποίος έριξε έξω τη Βρετανική Λίρα, συνεργαζόμενος, έτσι λένε οι κακές γλώσσες, συνεργαζόμενος με τον Σόρος το 1992. Τον πήρε ο κύριος Βαρουφάκης τηλέφωνο και η τηλεφωνική συνομιλία είχε βγει τότε, τον Ιούλιο του 2015 στον αέρα, για να του πει ότι ετοιμάζανε διπλό νόμισμα στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, ένας άνθρωπος που πάει να πουλήσει τέτοιου τύπου υπηρεσίες σε κερδοσκόπους, γιατί μιλάμε για το χειρότερο είδος κερδοσκόπων που είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη Βρετανή, για μένα είναι τουλάχιστον ύποπτος. Δηλαδή χρήζει ανακριτική έρευνα. Εκείνη η φωτογραφία. Θα αποδειχτεί ότι δεν ήταν εκείνη η φωτογραφία. Εκείνη η φωτογραφία στη Βουλή που διέρευσε, που είχε το κινητό του και βλέπαμε εκεί να γράφει κάτι για το Σόρος κτλ. Ηλία, θυμάσαι τότε είχε γίνει. Αυτό δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι. Αλλά μια και το είπατε έτσι. Κάποτε λέγαμε τον κύριο Στουρνάρα ότι ήταν όργανο, ας πούμε, των οικονομικών δολοφόνων. Τότε μάλιστα θυμάμαι που κατέβασε το αφορολόγητο στα 9,5 χιλιάρικα. Τώρα που το έχουν καταβάσει στο 5.600, αυτή τι πρέπει να είναι. Και το έλεγε ο κύριος Τσίπρας πρώτος ότι είναι όργανο των οικονομικών δολοφόνων και ο κύριος Τσακαλώτος που σήμερα κατέβηκε στο 5.681. Το 5.600 δεν είναι, είναι η πρώτη αρχή. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι προβλέπει η συμφωνία. Η συμφωνία δεν προβλέπει μόνο τη μείωση του αφορολογήτου, αλλά και την πιστοποίηση του αφορολογήτου έως το τέλος, μετά το τέλος του 2017, πιστοποίηση του αφορολογήτου διά τις τραπέζες. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν θα δεχτούν αφορολόγητο εάν αυτό δεν πιστοποιείται από τραπεζικές συναλλαγές. Δηλαδή, θα πάμε στην αχρήματη οικονομία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έρχονται στον επαγγελματία και θα του λένε, έλα εδώ, εσύ έχεις κάνει δοσοληψίες διά της τραπέζης 10 χιλιάρικα σε αιτήσια βάση. Άρα, εγώ αυτό θεωρώ σαν τζίρο σου. Δεν απαγορεύεται η αποταμίευση. Η αποταμίευση που απαγορεύεται, δηλαδή καταργείται, δεν υφίσταται. Όχι, μπορεί να έχεις αποταμίευση με τον τρόπο που μπορείς να έχεις. Ναι. Να βάζεις λεφτά στις τράπεζες μπορείς. Να πάρεις λεφτά από την τράπεζα δεν μπορείς. Απλά θα σου λένε κάτι πολύ απλό. Επειδή θα είναι τα POS μέχρι τέλος του Ιουλίου έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Συγγνώμη, Ιουνίου έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση 80% των επαγγελματιών και των μαγαζιών να έχουν POS. Ναι. Μέχρι τέλος του 2017 θα είναι υποχρεωτική συναλλαγή διά των POS, δηλαδή με ηλεκτρονικό τρόπο. Τι θα κάνουν λοιπόν το 18 κατά πάσα πιθανότητα? Θα σου δικαιολογούν το αφορολόγητο δια της αχρήματης συναλλαγής, δηλαδή δια της τραπεζικής συναλλαγής. Θα φαίνεται εκεί πέρα αν και μόνο δεν θα σου δικαιολογούν αποδείξεις, δεν θα σου δικαιολογούν οτιδήποτε είναι εκτός τραπέζης. Κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε. Και έχει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ χειρό. Γι' αυτό και βγαίνουν τώρα οι τράπεζες με διαφημίσεις. Και τις διαφημίσεις αληθεύει ότι το ΦΠΑ. Προβλέπετε αυτό. Το ΦΠΑ θα το ανεβάσουν και άλλο. Με, ναι, στην επόμενη. Από τη συμφωνία. Και φαντάζομαι τώρα η αξιολόγηση που θα γίνει η επόμενη, στα μέσα του 18 από το Δουνουτού, φαντάζομαι εκεί τι θα γίνει. Εκεί θα είναι η πραγματική σφαγή, έτσι. Εκεί δεν θα μείνει όρθιο τίποτα, ούτε κολυβηθρόξιμο. Βεβαίως, γιατί θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση της οικονομίας. Μα είναι λογικό.
Όταν αφαιρείς εισόδημα από την οικονομία, εισόδημα, ναι. εισόδημα από τον νοικοκυριό, από τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία, είναι δυνατόν να πάει καλύτερα η οικονομία? Λοιπόν, επειδή όλα αυτά τώρα, ξέρετε, υπάρχουν άπειρα τέτοια ερωτήματα να μπουν, εγώ θα ήθελα να πάμε και στο διατάφτα. Ποια είναι η πρόταση του κυρίου Καζάκη, να τα δούμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον κύριο Καζάκη. Κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί, επαναλαμβάνω, να επιστρέψει σε δικό της νόμισμα και να απαλλαγεί, όπως τονίζει κάθε φορά ο κύριος Καζάκης, από αυτά τα δεινά τα οποία έχει σήμερα στην πλάτη της. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, θα το δούμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε επιστρέψει, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμο στους 93,8, στο καθημερινό μας ραντεβού, στην συμπαραγωγή του ραδιοφώνου Κόσμος 93,8 και της τηλεόρασης Κόσμος, με τον Ηλία Καραβόλια και τον Κλεάνθη Λοΐζο. Έχουμε τη χαρά σήμερα στην τηλεόραση Κόσμος να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Η Ιουλία Μπονάρου σας απαντά στο 22410, καταγράφει τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να θέσετε στον κύριο Καζάκη, και αμέσως πριν πάμε στο διατάφτα και τις γνωστές σε λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, θέσεις του κυρίου Καζάκη γύρω από το εθνικό νόμισμα, θα ήθελα να σας πω, κύριε Καζάκη, ότι έχουμε κάποιες παρεμβάσεις του τύπου τι γίνεται με τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, αν υπάρχει προοπτική γι' αυτόν, αν και αυτός τελικά έχει ξεπουληθεί, και πολλά και διάφορα γύρω από αυτό εδώ το ζήτημα, και ανάμεσα αυτούς που το θέτουν είναι και ο καλός μας συνεργάτης, ο δικηγόρος, ο κύριος Γιάννης Ζερβός. Τι λέτε, κύριε Καζάκη? Κοιτάξτε, ο ορυκτός πλούτος είναι η πρίκα της χώρας στους δανειστές. Έχει τελειώσει το ζήτημα του ορυκτού πλούτου. Πρώτα η κύρια, γιατί μας έχουν απαγορέψει να το ενισοποιήσουμε. Σε αντίθεση με το τι ακούγεται και βγαίνουν διάφοροι επιστήμονες και περισσότερο ή λιγότερο επιστήμονες, να το πούμε έτσι, ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας δεν είναι για τώρα. Δηλαδή? Δηλαδή, για να καταλάβετε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον εμείς που τέλος πάντων τριβόμαστε με τα ζητήματα αυτά, παίρνουμε την έκθεση από τη Διεθνή Επιτροπή Πετρελαίου και Υδρογονανθράκων, που λέει ποια είναι τα επόμενα κοιτάσματα που θα αξιοποιήσουν. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο χάρτη ακόμη. Δεν τους ενδιαφέρει άμεσα. Λόγω ΑΟΣ ή λόγω το ότι δεν τους ενδιαφέρει? Για τους γεωστρατηγικούς λόγους. Για τους δικούς τους. Μήπως λόγω των προστριβών, των διαφορών που έχουμε με τη γείτονα χώρα και το διενέξιο? Αυτά τα έχουν διευθετήσει και εύκολα. Με ποιο τρόπο, γιατί είναι εύκολο? Είναι πολύ λέτε. Απλό. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρώσει αλλού, όπου βεβαίως τα κοιτάσματα εκεί πέρα είναι πιο οικονομικά βιώσιμα για τις δικές τους γεωστρατηγικές. Ως προς το θέμα εξόρυξης δηλαδή των υδρογονανθράκων. Ναι, για παράδειγμα, ξέραμε ότι θα γίνει ανατροπή στην Αργεντινή εδώ και αρκετά χρόνια, όταν μονίμως κάθε χρόνο η έκθεση αυτή έδειχνε ότι το μεγαλύτερο κοίτασμα υδρογονανθράκων που έχει ανακαλυφθεί είναι στην Παταγωνία, που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στην Αργεντινή. Ξέραμε λοιπόν ότι εκεί θα τα κάνουν λίμπα οι Αμερικάνοι, προκειμένου να φύγει η Κίχνερ, η Φερνάντες, η γυναίκα του κύριου Κίχνερ, προκειμένου να ελέγξουν την Αργεντινή. Έγινε αυτό. Δυστυχώς για τους Αργεντίνους, για την κατάσταση στην Αργεντίνη και η Γουαρδία. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι στην Ελλάδα... Η Ελλάδα προς το παρόν αυτό το πράγμα δεν το πειράζει. Δεν το πειράζει. Και όταν λέτε αυτό, δηλαδή το έχει χάσει η χώρα μας, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή είναι μέσα σε όλη την περιουσία που λέμε ότι έχει υποθηκευτεί για 99 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί το ταμείο, το λεγόμενο υπερταμείο, με το νόμο του 16, δεν είναι Νοέμβριο του 16, αν θυμάμαι καλά, που έχει δηλωθεί. Καλά, το είχαν ζητήσει από τον Σαμαρά και δεν τους το έδωσε και τους το δίνει. Σωστό. Ο Τσίπρας. Έτσι έγινε. Ήταν στα πλαίσια της επικυροποίησης του μνημονίου νούμερο 2. Δεν μπόρεσε ο Σαμάρας για πολιτικούς λόγους να το κάνει, γιατί θα κυγόταν η Ελλάδα τότε. Λοιπόν, και ήρθε ο Τσίπρας και το έκανε. Λοιπόν, τώρα τι λέει σε συμφωνία μέσα? Όλα τα περιουσιακά, τα assets της Ελλάδας, όχι του ελληνικού κράτους, Greek assets λέει, δεν λέει του ελληνικού κράτους. Όπου υπάρχουν.
Έτσι, όπου υπάρχουν διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν στη διαχείριση του υπερταμείου. Άρα λοιπόν σε επίπεδο εθνικό και όχι εχώριο, έτσι. Έτσι. Όπως γίνεται και ο διαχωρισμός του ΑΕΠ. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Πάμε στο διατάφτα. Ποια είναι η πρόταση δηλαδή, γιατί δεν μπορεί πλέον να είναι μονόδρομος όλα, δηλαδή ο θάνατος. Κάπου πρέπει να υπάρχει και λίγη ζωή. Προφανώς, ελάτε λοιπόν. Προφανώς. Το ζήτημα που εδώ πρέπει να αποφασίσουμε σαν λαός πρώτα, κυρία, τι ακριβώς θέλουμε. Εάν είμαστε τόσο φοβητσιάριδες, ώστε να μην διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, τότε ξεχάστε το, δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή φοβητσιάριδες εννοείται τι. Να σκύβουμε το κεφάλι, αλλαγιάς. Δηλαδή να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μας φοβίζει. Να φύγουμε από την Ευρωζώνη βεβαίως και πολύ περισσότερο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά το ζήτημα. Είναι καθαρά, πώς να το πούμε, πρακτικό. Δεν θα είναι έολη η θέση της Ελλάδος μετά απέναντι στη γείτονα χώρα. Τότε η Τουρκία δεν θα αξιοποιήσει αυτή την... Γελάτε. Θέλω να σας ακούσω. Επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει η ιστορία. Και επειδή εγώ είμαι οικονομολόγος. Και ο οικονομολόγος είναι πρώτα και κύριε ιστορικός. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ιστορικά τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε φυσικό εργαστήριο να πάμε να τα κάνουμε δοκιμή. Πειραματικά. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Λοιπόν, πότε απελευθερώθηκε η Δωδεκάνησος? Όταν είμαστε κάτω από ομπρέλα μεγάλων δυνάμεων, ή όταν εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε τις δικές μας συμμαχίες και να μπούμε να διεισδύσουμε στα ζητήματα των Βαλκανίων και να πάρουμε την πρωτοβουλία στην ευρύτερη περιοχή? Στη δεύτερη περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα εθνικά μας δίκαια τα υπερασπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν ακολουθούσαμε πολυκεντρική, ανεξάρτητη, πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Έχω ακούσει όμως να λένε μέχρι και το ότι, ας πούμε, θα έχει η Ελλάδα, λέει, κυροζήνη να βάλει στα αεροπλάνα της να πετάξουν αν έρθουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία και είμαστε μόνοι μας. Τι τους απαντάτε? Αυτή τη στιγμή εδώ δεν έχουμε καύσιμα. Τώρα που είμαστε. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαν να μιλήσουν οι χειριστές των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας, θα σας λέγανε ιστορίες που θα ανατριχιάσατε για το πώς έχουν καταντήσει. Δεν φταίνε βεβαίως αυτοί, ούτε τα παιδιά μας που υπηρετούν εκεί πέρα, παιδιά του λαού μας που υπηρετούν εκεί. Αν είχαν το δικαίωμα να μιλήσουν και να πούνε τι ακριβώς τους, πού τους έχει οδηγήσει αυτή η πολιτική και αυτή η πολιτική ηγεσία, ή μάλλον οι πολιτικές ηγεσίες, θα τρομάζαμε κυριολεκτικά για την κατάσταση που έχει γίνει, που υπάρχει εδώ. Πρώτον λοιπόν, θα πρέπει να μην φοβάται ο Έλληνας, να αποβάλει λοιπόν το φόβο όπαλ. Το δεύτερον. Για να πάρουμε ποια απόφαση, να μην φοβόμαστε σε τι. Αν θέλουμε τη χώρα μας πίσω, εάν η χώρα μας ανήκει και εμείς πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εδώ. Δηλαδή η χώρα μας την παίρνουμε πίσω εάν φύγουμε από αυτή την ένωση των χωρών της Ευρώπης. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε υπογράψει την παράδοση της χώρας πλήρως αμαχητή, την παράδοση της χώρας σε ένα κλαμπ το οποίο θα μας διαχειρίζεται εν λευκό. Αυτό το γκρεμό όμως δεν είδε ο κύριος Τσίπρας τότε το καλοκαίρι του 2015 και φοβήθηκε και μετά τα έδωσε όλα? Όχι, δεν είναι έτσι. Ο κύριος Τσίπρας είχε προγραμματιστεί για αυτή την αποστολή τουλάχιστον από την εποχή του Brookings του 2013. Μα ο Βαρουφάκης λέει ότι πριν από τις εκλογές συμφώνησαν, ότι στο πρόγραμμα το οποίο, στη συμφωνία την οποία είχαν κάνει, το είπε και σήμερα, ήταν ακόμα και η ρήξη. Ο κύριος Καζάκης. Κατάλαβα τι είπε ο κύριος Καζάκης. Έχει σχέση με το Ινστιτούτο που συνδέεται. Το κατάλαβα. Έτσι. Άρα λοιπόν, η συμφωνία, αυτά τα οποία έλεγαν τότε σε ένα κλειστό δωμάτιο, ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης, ο Δραγασάκης κτλ., τι ήταν φούμαρα? Ακούστε κάτι, να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο ψεύτης είναι. Εάν υπήρχε και, πώς να το πούμε, κόκκος αλήθειας σε όλα αυτά τα πράγματα, θα είχαν φροντίσει να διαρρεύσουν τον τύπο τα πρακτικά συνεδριάσεων του Eurogroup και οτιδήποτε. Χωρίς να φέρονται ήδη. Όπως κάνουν για παράδειγμα πάρα πολλές κυβερνήσεις, γιατί απαγορεύεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο δημοκρατική που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση πρακτικών στα κορυφαία όργανα. Λοιπόν. Αλλά, για παράδειγμα, όταν η γερμανική κυβέρνηση θέλει να πουλήσει ένα παραμύθι ή τέλος πάντων μια ιστορία στο πολιτικό της κοινό, δηλαδή στο λαό της, τι κάνει? Διαρρέει δια του τύπου ορισμένα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ήταν και η πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα. Η συμφωνία που έβγαλε η Χαντεπλάτς. Το ίδιο κάνει η γαλλική κυβέρνηση, το ίδιο κάνει η ισπανική κυβέρνηση. Αυτοί γιατί δεν μας βγάζουν στον αέρα? Δεν διοχετεύουν διαρροής στον τύπο ορισμένα πράγματα αυτά, για να τεκμηριώσουν αυτό που λένε. Ξεπερνάμε λοιπόν το φόβο ως πολίτες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι έχουμε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας έχουν κάνει ώστε να ακυρώσουμε το χρέος.
Θα το ακυρώσει. Δηλαδή, επονίδιστο και όλα αυτά. Και όλη η διαδικασία που έγινε επί Κωνσταντοπούλου και από πλευράς Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, όλοι παρόντες πήραν τον λόγο κτλ. Αυτά τώρα έχουν πάει πίσω. Και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, όταν βρέθηκε με την κυρία Μέρκελ, θα σας πω και για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά. Έτσι. Είπε ότι είναι θέμα ηθικό ζήτημα, αλλά τώρα να μην τα μπερδέψω, τώρα μην, όχι, μην τα κάνω χταρμά όλα. Λοιπόν, είπατε λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Χρέος επονίδιστον. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, που δεν το ξέρει, ο, τουλάχιστον όσοι έχουν ασχοληθεί με τα διεθνή ζητήματα ή με το διεθνές δίκαιο ή με τη διεθνή κοινότητα όπως λειτουργεί, να ξέρετε ότι μετά τη χάρτα του ΟΗΕ του 45-46, το να θέσεις μια χώρα υποκατοχή, δηλαδή να αξιοποιείς προς όφελό σου ή μάλλον να αξιοποιείς σε βάρος της χώρας τα περιουσιακά της στοιχεία, τον τρόπο που λειτουργεί, είναι τελείως παράνομο, είναι ανίκουστο. Άρα, αυτό είναι και το πιο σοβαρό και το πιο ισχυρό επιχείρημα που έχουμε. Αν μια ελληνική κυβέρνηση, πατριωτική, δημοκρατική όπως θα τη θέλαμε εμείς, λυπεί ότι δεν γίνεται η Ελλάδα να συνεχίζει να έχει τεθεί υπό κατοχή. Και απόδειξη είναι και η τελευταία συμφωνία, όπου στη δεύτερη παράγραφο λέει ιδιοκτησίας βεβαίως της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Δεν μπορεί να καταθέσει κανένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, εάν πριν δεν συνεννοηθεί και δεν συμφωνήσει με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤΑΦ. Είμαστε ή δεν είμαστε υποκατοχή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει? Άρα, τα 7 χρόνια που εγώ βρίσκομαι υποκατοχή σαν χώρα, οτιδήποτε έχει συναφθεί ως πράξη πολιτική και οικονομική στη χώρα μου, ή δικαιακή, νομική, λοιπόν, είναι άκυρη, ως μηδέποτε γενόμενη. Η Ελλάδα δεν κατεβάζει με αυτόν τον τρόπο ρολά, δεν απομονώνεται, δεν περνά στη φάση του απομονωτισμού. Τότε ανοίγεται στη διεθνή κοινότητα. Τώρα είμαστε απομονωμένοι. Πώς θα σε εμπιστευτεί ο άλλος όταν προχωρήσει σε ένα δικό σου νόμισμα το οποίο ουσιαστικά θα έχει αντίκρισμα? Βεβαίως θα έχει αντίκρισμα. Ποιο θα είναι το αντίκρισμα? Τη δουλειά των Ελλήνων. Ακούστε με, να το πω όσο πιο πολύ απλά γίνεται. Ένα νόμισμα που εκδίδεται είτε από ιδιώτες είτε από κράτος είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να σε απασχολήσει. Αν θα το εκδώσουν ιδιώτες, ιδιωτικά συμφέροντα, ή θα το εκδώσει το κράτος. Λοιπόν, από τον Αριστοτέλη έχουμε μάθει ότι για να μπορέσει να ελεγχθεί η εσχροκέρδεια στην οικονομία, στη χρηματιστική, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η εσχροκέρδεια και η τοκογλυφία, οφείλει το κράτος να εκδίδει το νόμισμα. Μας τα είπε και ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, τέλος πάντων, ιδρυτής της πολιτικής οικονομίας. Πάμε τώρα στην πράξη. Για να εκδώσεις λοιπόν ένα νόμισμα, έχεις δύο επιλογές. Ή να το εκδώσεις με αντίκρισμα ακίνητη περιουσία ή χρυσό. Ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Έτσι, κάτι πολύτιμο. Αντικειμενική περιουσία. Ναι, ναι. Ή τη δουλειά του κόσμου. Δηλαδή να βοηθήσει τον κόσμο να βρει δουλειά, να γίνουν επενδύσεις, αυτό να παράξει υλικές αξίες και αυτές οι υλικές αξίες να δώσουν νόημα και αξία στο χρήμα που παράγεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτοί οι δύο. Λοιπόν, και εγώ λέω, γιατί να μην παράξουμε το χρήμα μας με τον τρόπο που πρότεινε ο Άγγελος Αγγελόπουλος το 44, δηλαδή να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει δουλειά. Όλοι να βρουν δουλειά. Το έκανε ο Ρούσβελτ στην Αμερική, θα μου πείτε. Πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο για να βρει δουλειά, έτσι με δύο λόγια? Πώς θα το βοηθήσουμε να βρει δουλειά? Είναι πολύ απλό. Δίνεις το χρήμα που το κόβεις, δεν το δίνεις στις τράπεζες. Το δίνεις στον κόσμο που το έχει ανάγκη. Ο Φρίντμαν, ο νεοφιλελεύθερος, το έλεγε helicopter money drop. Δηλαδή ότι είναι ένα ελικόπτερο που πετάει πάνω από μια πόλη και ρίχνει λεφτά. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι πιο στοχοπροσιλωμένοι το να δώσεις το χρήμα. Πιο στοχοπροσιλωμένα. Πού το δίνεις τα λεφτά? Στο συνταξιούχο και στο νοικοκυριό που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί τα δίνεις εκεί? Γιατί ο συνταξιούχος αυτή τη στιγμή ζει δύο και τρεις οικογένειες μαζί του και το νοικοκυριό δεν θα τα βάλει ούτε στον μπαούλο, ούτε θα τα κάνει καταθέσεις. Θα τα ρίξει στην αγορά. Εάν λοιπόν ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, γλιτώσει και από τα χρέη προς τις τράπεζες, προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά και έχει και τζίρο λόγω του εισοδήματος που δίνεις στον κακομύρογλου, στον απλό κοσμάκι δηλαδή, σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, πέστε μου, προς τα πού θα πάει η ελληνική οικονομία? Υπάρχει περίπτωση να πάει προς τα κάτω? Θα τρελαθούμε? Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να ελοχεύουν σε αυτό το ενδεχόμενο, τους οποίους ξέρω εγώ, εντάξει, κάπου θα πρέπει να είστε και επιφυλακτικός για κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει μέτρο διεθνούς πολιτικής οικονομίας που να μην μπορεί να υπάρξει αντίμετρο, αποτελεσματικό αντίμετρο για μια εθνική οικονομία. Λοιπόν,
το μόνο πρόβλημα που μπορούν να μας κάνουν είναι να μας κάνουν πόλεμο. Μην τρελαθούμε, αλλά πόλεμο ζούμε με την ανάσα του πολέμου και σήμερα. Το θέμα μας είναι, αν αποφασίσεις, που δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με μια χώρα που ο λαός της ανακάμπτει, τα βάζεις πάντα με χώρες, αυτό είναι το δόγμα των Αμερικανών από την εποχή της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Τα βάζεις με χώρες που είναι προς τα κάτω, δηλαδή που είναι σε κατάσταση εσωτερικής διάλυσης ή εσωτερικής υποτίμησης, αν το πούμε σαν οικονομολόγοι, έτσι. Δεν τα βάζεις ποτέ με χώρες που είναι στα πάνω τους. Την Αμερική θα τη χάλαγε ή θα την έφτιαχνε μια τέτοια απόφαση της Ελλάδος να διαταράξει την όποια ισορροπία της Ευρωζώνης, όταν ξέρουμε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οι καλύτερες. Η Αμερική δεν θα σε άφηνε ποτέ να είσαι προνομιακός εταίρος των Ρώσων. Άρα, ό,τι και να επέλεγες εσύ, θα ερχόταν ξανά να ξανακουβεντιάσει μαζί σου. Δεν είναι τρελή. Το λέω αυτό για τη λέξη πόλεμο που είπατε. Μήπως δηλαδή μέσα. Υπήρχε περίπτωση να κερδίσουμε δηλαδή την πραγματική συμμαχία με αυτούς για να αποφευθεί ο κίνδυνος του πολέμου. Ο μόνος τρόπος για να κάνεις συμμαχία, πραγματική συμμαχία, είναι να είσαι ανεξάρτητος και αυτεξούσιος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχεις άλλου τύπου συμμαχία που να είναι και προς όφελός σου, όχι μόνο προς όφελος του άλλου, αλλά και προς σένα. Πέστε μου τώρα, εάν εμείς είμαστε ανεξάρτητη χώρα, απευθυνόμαστε βάσει του διεθνές δίκαιο και τα διεθνώς κατακτημένα, θα τολμούσε η Τουρκία να βγάλει 70 πολεμικά στο Αιγαίο και να κάνει άσκηση με ζωντανά πυρά? Άρα τι μας λέτε, εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι? Όχι, μονίμως είμαστε σκυμμένοι και γι' αυτό και δεν μας παίρνει κανείς στα σοβαρά. Κανένα στα σοβαρά. Βγαίνει ο Ερντογκάν που αυτή τη στιγμή είναι στη χειρότερη θέση. Στη χειρότερη θέση, γιατί απέναντί του έχει την Αμερική, έχει την Ευρώπη, έχει τους Ρώσους, έχει ένα καλό μέτωπα. Και τι μας κάνει? Μας προκαλεί με άσκηση ανοιχτών πυρών στα διεθνή ύδατα, ναι, σε εποχή τουριστική για μας, που το κόστος μόνο αυτό το πράγμα για την Ελλάδα θα είναι τρομακτικό, ιδιαίτερα στην κατάσταση που βρίσκεται. Καλά, έχουμε πολύ κόσμο φέτος, περιμένουμε πολλούς τουριστές. Άμα ναι, αλλά το κοιτάξτε, με τον τουρκικό στόλο να κάνει με αληθινά πυρά ασκήσεις νοτίου της Λέσβου, πέστε μου εσείς ποιος θα πετάξει από πάνω και ποιο πλοίο θα ακολουθήσει η ρότα Αιγαίου. Λοιπόν, καταλάβαμε, και εδώ βλέπω τώρα ένας ακροατής μας λέει, ρωτήστε τον κύριο Καζάκη σχετικά με το αφήγημα της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του χρέους, μιας και βλέπουμε τώρα πριν από λίγη ώρα, λέει και η κυρία Λαγκάρτ, για μία ακόμη φορά είπε ότι θέλουμε συγκεκριμένη λύση για το χρέος, παρά το γεγονός ότι ο Σόιμπλε επιμένει και λέει ότι προβλέπει η συμφωνία του 16. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε, το Δέλτα Νιτάφ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το πρόγραμμα της Ελλάδας, πρώτον γιατί παραβιάζει το καταστατικό του. Ακόμη και το καταστατικό του Δέλτα Νιτάφ έχει παραβιαστεί με τις συμφωνίες αυτές. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, επιπλέον στο καταστατικό του Δέλτα Νιτάφ, τυπικά σας λέω, δεν λέω τι ισχύει ουσιαστικά στην πράξη. Το τυπικό. Αλλά το τυπικό έχει γίνει ουσία πλέον στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Δεν νοείται για το Δέλτα Νιτάφ να επιβάλλει πολιτική. Εισηγείται, γι' αυτό και λέει η ιδιοκτησία της κάθε κυβέρνησης που βάζει το πρόγραμμα, εισηγείται και η κυβέρνηση εφαρμόζει. Δεν νοείται να της επιβάλλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, άσχετα και αν το έχει κάνει στην ιστορία του από κάτω από το τραπέζι. Το δεύτερο βασικό είναι, δεν νοείται, επειδή είναι διακρατικός οργανισμός, θεωρείται δηλαδή, δεν είναι όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δομή υπερκράτους, έτσι, είναι διακρατικός οργανισμός, δεν νοείται να σου βάζει ζητήματα εθνικής άμυνας. Αυτή τη στιγμή στη συμφωνία, το Υπουργείο Άμυνας είναι από τα πρώτα υπουργεία που θα πέσει ο Πέλεκης. Προβλέπεται στη συμφωνία που τώρα θα περάσει σε νόμους του κράτους. Λοιπόν, είμαστε που είμαστε αυτό το χάλι. Σου λέει, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα μειωθούν περαιτέρω ό,τι παίρνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θα υπάρξει ειδική επιτροπή, η οποία θα είναι ανεξάρτητη του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα ελέγχει ακόμη και το τελευταίο δεκαράκι που θα περνάει από το Υπουργείο Άμυνας, όχι μόνο, αλλά από τα 5 βασικά υπουργεία, λέει πιλωτική θα είναι αυτή το πρόγραμμα. Ένα από τα 5 αυτά είναι το Υπουργείο Άμυνας. Ναι. Άρα λοιπόν, χειρότερα από απικία, γιατί η απικία παράγει δίκαιο. Για πείτε μας λοιπόν, το χρέος υπάρχει η περίπτωση να γίνει βιώσιμο? Όχι βέβαια. Με τίποτα? Πολύ απλά, να σας το πω πολύ απλά. Λοιπόν, για να γίνει βιώσιμο το χρέος, θα πρέπει τα πλέπτα νοικοκυριά να παράγουν πλεόνασμα.
να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να καλύψουν τις βασικές τους κατανοητικές δαπάνες σε ετήσια βάση και να έχουν και ένα 4, 5, 7, 8, πόσο θέλουμε να μένει στην άκρη, εκ του οποίου να παίρνει από αυτό το πλεόνασμα, να παίρνει το κράτος και να μπορεί να πληρώνει χωρίς να δανείζεται το να εξυπηρετεί μάλλον τα χρέη του. Είναι αυτό που λέμε δημοσιονομικό πλεόνασμα. Έτσι. Το βασικό μας είναι το οικογενειακό πλεόνασμα ή το έλλειμμα. Της κάθε μικροοικονομίας. Έτσι. Γιατί το κράτος δεν παράγει εισόδημα. Αναδιανέμει εισόδημα. Αναδιανέμει, σωστός. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα επίσημα στοιχεία, δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο, ο οικογενειακός προπολογισμός είναι μείον 20%. Δεν μπορεί να καλύψει βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Τρέχα γύρευε. Και εμείς τώρα συζητάμε αν μπορεί να εξυπηρετήσει χρέος. Χρέος, λοιπόν. Θερμές ευχαριστίες. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Καζάκη. Απλά να πω ότι σήμερα στο Πλάζα, στο ξενοδοχείο, στις 8.30 ώρα το βράδυ. Στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου, μάλιστα. Ακριβώς το σήμερα ο κύριος Καζάκης. Θα θέσει ερωτήματα και το κοινό, έτσι. Θα θέσει ερωτήματα και το κοινό. Βέβαια, όπως ξέρετε. Σκέψη σας σε κοντινά νησιά. Ναι. Στην Κάλυμνο, στην και στην Ίσυρο. Την αγάπη μας λοιπόν στην Κο, στην Κάλυμνο, στην Ίσυρο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, κύριε Καζάκη, που ήσασταν κοντά μας και να τα λέμε πιο συχνά, έστω και τηλεφωνικώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.